Καλεσμένη ψηθή πιπεριά Φλωρίνης. Ηχομαγειρέματα.gr. Υλικά: 6-7 πιπεριές κόκκινες Φλωρίνης, 3-4 κουταλιές σούπα ελαιόλαδο ή σπορέλαιο. 1 κουτάλι γλυκού κοφτό αλάτι, μισό σφινάκι ξύδι, 2 σκελίδες σκόρδο. Αν είστε από τους τυχερούς που διαθέτουν αυλή και ψησταριά, τότε θα ψήσετε τις πιπεριές στα κάρβουνα. Κάτι που θα τους δώσει και ιδιαίτερη νοστιμιά. Αν πάλι η ψησταριά είναι μακρινό όνειρο, μη μου πτωείστε. Θα τις ψήσετε μια χαρούλα και στο φούρνο της ηλεκτρικής σας κουζίνας. Ζεστάνετε τον φούρνο στους 250 βαθμούς Κελσίου και στρώστε μια σχάρα με αλουμινόχαρτο. Απλώστε πάνω τις πιπεριές. Όταν ο φούρνος πυρώσει, ανάψτε το γκριλ και τοποθετήστε τη σχάρα με τις πιπεριές λίγο πιο πάνω από τη μεσαία σκάλα. Ψήστε τις φροντίζοντας να τις γυρίζετε που και που ώσπου να ψηθούν από όλες τις πλευρές. Το πολύ σε 20 λεπτά θα έχουν καψαλιστεί. Είτε τις ψήσετε στα κάρβουνα είτε στην κουζίνα, έτσι όπως είναι καυτές, μεταφέρτε τις σε σκεύος και καλύψτε τις με κομμάτι μεμβράνης ή βάλτε τις μέσα σε πλαστική σακούλα που κλείνει. Οι πιπεριές θα υδρώσουν και θα μαλακώσουν πολύ. Όταν κρυώσουν τελείως, καθαρίστε τις από τη φλούδα. Αν έχουν ψηθεί καλά, η φλούδα βγαίνει πανεύκολα. Αφαιρέστε τα σπόρια και το κοτσάνι. Οι ψημένες πιπεριές τρώγονται και έτσι ως έχουν. Πασπαλισμένες με λίγο αλατάκι και είναι τετρανόστιμες. Γι' αυτό σας συμβουλεύω να ψήσετε λίγες παραπάνω, δεν θα πάνε χαμένες. Στο θαυματουργό μούλτι ρίξτε τις πιπεριές κομμένες σε μεγάλα κομμάτια. Προσθέστε το σκόρδο. Το αλάτι. Το ξύδι. Το λάδι. Και φέρτε 2-3 βόλτες στο μούλτι, να ανακατευτούν τα υλικά, ώσπου να προκύψει μια πάστα κάπως ρευστή. Αν σας αρέσουν τα πικάντικα, προσθέστε μπούκοβο ή ψήστε μαζί με τις γλυκές και μια καυτερή πιπερίτσα. Η γεύση του χαβιαριού θα απογειωθεί. Δοκιμάζοντας, διορθώστε αν θέλετε την γεύση κατά τα δικά σας γούστα, προσθέτοντας αλάτι ή ξύδι. Και λίγο ακόμα μπούκοβο, για τους φίλους των καυτερών. Φάβα, ένας νηστίσιμος, διατροφικός θησαυρός. Υλικά: 500 γραμμάρια φάβα, 2 μέτρια ξερά κρεμμύδια κομμένα σε χοντρές φέτες, 1,5 λίτρο νερό, 1 τέταρτο φλιτζανιού τσαγιού ελαιόλαδο ή σπορέλαιο, 1 δόντι σκόρδο, αλάτι, χυμός λεμονιού, επιπλέον λάδι για το σερβίρισμα. Ξεπλύνετε τη φάβα σε μπόλικο τρεχούμενο νερό. Ρίξτε τη σε ένα μπολ και καλύψτε τη με νερό. Αφήστε να μουλιάσει 30 λεπτά ή και μία ώρα. Στραγγίξτε την. Κόψτε τα κρεμμύδια σε χοντρά κομμάτια. Σε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά ζεστάνετε το ελαιόλαδο. Ρίξτε τα χοντροκομμένα κρεμμύδια και το σκόρδο. Αφήστε για 7 έως 8 λεπτά να γυαλίσουν χωρίς να πάρουν χρώμα. Προσθέστε τη φάβα και 1,5 λίτρο κρύο νερό και ανακατέψτε μέχρι να πάρει βράση. Μόλις έρθει σε σημείο βρασμού, χαμηλώστε τη φωτιά και αφήστε τη φάβα να σιγοβράσει. Αφήνουμε να σιγοβράσει για περίπου 50 λεπτά. Καλατίζουμε προς το τέλος του βρασμού. Αφού βράσει, πολτοποιήστε με το ραβδομπλέντερ ή στο μπλέντερ. Σερβίρετε την σκέτη με μπόλικο ελαιόλαδο, λεμονάκι και ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Ξυδάτη πιπεροσαλάτα της Σοφίας. Υλικά: πιπεριές Φλωρίνης, καρότα, ελαιόλαδο, ξύδι, αλάτι, μαϊντανός, σκόρδο. Για να γίνει αυτή η υπέροχη σαλάτα, πρέπει οι πιπεριές να ψηθούν. Διαλέξτε ωραίες κόκκινες πιπεριές. Κλείνετε τις καλά και σκουπίστε τις. Αν διαθέτετε ψησταριά με κάρβουνα, οι πιπεριές θα ψηθούν τέλεια. Το ίδιο καλά όμως μπορείτε να τις ψήσετε και στον φούρνο της κουζίνας στους 180 με 200 βαθμούς για 35 με 40 λεπτά. Βάλτε τις σε πλαστική σακούλα. Αφήστε τις εκεί ώσπου να κρυώσουν. Έτσι θα μπορέσετε να τις καθαρίσετε πολύ εύκολα. Αφού τελειώσετε με το καθάρισμα, αφήστε τις ένα τρυπητό να στραγγίξουν από τα ζουμιά τους. Όσο οι πιπεριές τα στραγγίζουν, εσείς πλύνετε καλά τον μαϊντανό και ψιλοκόψτε τον. Καθαρίστε και τρίψτε τα καρότα. Χοντροκόψτε τα σκόρδα. Μετά, φιλετάρετε τις πιπεριές. Τοποθετήστε τις σε ένα μπολ και καλύψτε τις με ξύδι. Αφήστε τις για 25 λεπτά και ρίξτε τις ξανά στο τρυπητό για να φύγει το περιττό ξύδι. Αφού φύγουν τα ζουμιά τους, αλατίστε τις κατά βούληση. Στο πάτο ενός φαγητοδοχείου ρίξτε λίγο από το σκόρδο, λίγο λαδάκι και απλώστε μια στρώση πιπεριές.
Συνεχίστε με μια στρώση σκόρδο και καρότο. Ρίξτε και μια στρώση μαϊντανό και ραντίστε με λαδάκι. Συνεχίστε με μια δεύτερη στρώση πιπεριές. Επαναλάβετε τη διαδικασία ώσπου να τελειώσουν τα υλικά. Σκεπάστε το μπολ και φυλάξτε το στο ψυγείο. Μετά από 2-3 μέρες οι πιπεριές θα είναι έτοιμες. Βγάζετε όσες θέλετε να καταναλώσετε και ξανακλίνετε. Πελούδινο χούμους, η ανατολή στο πιάτο μας. Υλικά. 350 γραμμάρια ρεβίθια ξηρά, 1,5 κουτάλι γλυκού μαγειρική σόδα, 120 γραμμάρια ταχίνι, χυμός από ένα λεμόνι, 60 ml ελαιόλαδο, 1,5 σκελίδα σκόρδο, λίγο κύμινο, αλάτι, μπούκοβο, ψιλοκομμένο μαϊντανό ή κρεμμύδι. Βάλτε τα ρεβίθια σε κατσαρόλα, με μπόλικο κρύο νερό και αφήστε τα να μουλιάσουν και να φουσκώσουν μέχρι την επόμενη μέρα. Σουρώστε από το νερό μέσα στο οποίο ήταν και ξεπλένετε τα καλά. Έτσι όπως είναι στο σουρωτήρι πασπαλίστε τα με μια κουταλιά σόδα και ανακατέψτε με τα χεράκια σας. Αφήστε ένα τεταρτάκι να δράσει η σόδα και ξεπλύνετε τα καλά καλά. Βάλτε τα σε κατσαρόλα με κρύο νερό και αφήστε τα να βράσουν ώσπου να μαλακώσουν. Ανάλογα με το πόσο βραστερά είναι θα χρειαστείτε από 30 λεπτά έως και μία ώρα. Μόλις είναι έτοιμα και έχουν μαλακώσει καλά, σουρώστε τα. Ρίξε στο μούλτι όλα τα υλικά μαζί, τα βρασμένα ρεβίθια, το πολτοποιημένο σκόρδο, το χυμό λεμονιού, το ταχίνι, το ελαιόλαδο, το κύμινο, λίγο αλάτι και πιπέρι. Αφήστε το blender να κάνει πολύ καλά τη δουλειά του, ώσπου δηλαδή να δημιουργηθεί ένας παχύρευστος και βελούδινος πουρές. Δοκιμάστε τη γεύση του και, αν χρειάζεται, προσθέστε αλάτι ή λεμόνι ανάλογα με τα γούστα σας. Χειμωνιάτικη, τηγανιτή μελιτζάνο σαλάτα. Υλικά. 1 κιλό μελιτζάνες, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 πιπεριά μεγάλη φλωρίνης, 1 ματσάκι σέλινο μικρό, 150 γραμμάρια, 3 κουταλιές ξύδι, αλάτι, περίπου 1 κουταλάκι γλυκού, σπορέλαιο για το τηγάνισμα. Κόψτε σε μεγάλα ζάρια, σε μέγεθος καρυδιού τις μελιτζάνες και βάλτε τις σε αλατισμένο νερό για μία ώρα. Αφού περάσει ο απαραίτητος χρόνος βγάλτε τις και αφήστε να στραγγίξουν πολύ καλά. Σε βαθύ τηγάνι ρίξτε μπόλικο σπορέλαιο. Αφού κάψει προσθέστε τα κομμάτια μελιτζάνας. Αφήστε να τηγανιστούν ώσπου να πάρουν σκούρο καφέ χρώμα. Βγάλτε τις με την τρυπητή κουτάλα σε μπολ. Ρίξτε αμέσως 3 κουταλιές ξύδι και 3 κουταλιές από το λάδι που χρησιμοποιήσαμε για το τηγάνισμα. Προσθέστε το σκόρδο ψιλοκομμένο και ένα κοφτό κουταλάκι γλυκού αλάτι. Ψιλοκόψτε την πιπεριά και προσθέστε την. Κάντε το ίδιο και με το σέλινο. Ανακατέψτε καλά και η σαλάτα είναι έτοιμη. Φυλάξτε τη σε φαγητοδοχείο με καπάκι. Διατηρείτε στο ψυγείο για 15 μέρες. Φλίγουρο σαλάτα, πλούσια, θρεπτική, χορταστική. Υλικά. 1,5 φλιτζάνι τσαγιού πλιγούρι, 1 αγγιουράκι, 1 ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια, 1 ματσάκι μαϊντανό, λίγα φιλαράκια δυόσμο, χυμό από ένα λεμόνι, 1 σκελίδα σκόρδο, σπόρους από μισό ρόδι, 2 μέτριες ντομάτες, ελαιόλαδο, αλάτι. Μουλιάστε το πλιγούρι σε κρύο νερό για 2,5 ώρες και μετά σουρώστε το και βάλτε το σε ένα βαθύ μπολ πιάτο. Κόψτε σε καρεδάκια το αγγουράκι. Ψιλοκόψτε τα φρέσκα κρεμμυδάκια το μαϊντανό και τον δυόσμο. Κόψτε και τις ντοματούλες σε μικρά καρεδάκια. Προσθέστε τα ψιλοκομμένα λαχανικά στο πιάτο με το πλιγούρι. Αλατοπιπερώστε, στύψτε το λεμόνι και ρίξτε το λάδι. Ανακατέψτε καλά καλά και σερβίρετε με σπόρους ροδιού. Ταραμοσαλάτα, σπιτική, απαλή και νόστιμη. Υλικά. 130 γραμμάρια λευκό ταραμά, 300 γραμμάρια μπαγιάτικο ψωμί, 1 μέτριο κρεμμύδι ξερό, χυμό από 2 λεμόνια, ξύσμα από 1 λεμόνι, 1,5 φλιτζάνι τσαγιού ηλιέλαιο ή ελαιόλαδο απαλό, πιπέρι. Μουλιάστε το μπαγιάτικο ψωμί και στύψτε το καλά στις χούφτες σας για να φύγει όλο το νερό. Τρίψτε το κρεμμύδι ή περάστε το από το μούλτι. Αν έχει αφήσει υγρά στραγγίστε τα. Βάλτε στο μπλέντερ το κρεμμύδι, τον ταραμά και τον χυμό από 2 μέτρια λεμόνια. Αφήστε να χτυπηθούν τα υλικά για λίγο ώσπου να γίνουν σαν κρέμα. Προσθέστε το μουλιασμένο ψωμί και συνεχίστε το χτύπημα. Ρίξτε σιγά σιγά το λάδι, μέχρι να γίνει το μείγμα σαν μαγιονέζα. Μπορεί να χρειαστεί περισσότερο λεμόνι ή λιγότερο λάδι. Αυτό θα το αποφασίσει η γλώσσα σας. Προσθέστε πιπέρι, το ξύσμα και ανακατέψτε. Η ταραμοσαλάτα είναι έτοιμη. Πατατοσαλάτα με σπιτική μαγιονέζα. Υλικά. 4-5 πατάτες, 2 μέτρια καρότα, 2 μέτριες πράσινες πιπεριές, 2-3 φρέσκα κρεμμυδάκια, 1 φλιτζάνι τσαγιού ψιλοκομμένο μαϊντανό, λίγο ψιλοκομμένο άνηθο, 1 δόντι σκόρδο, λίγο μπούκοβο, λίγο μαύρο πίπερο, ελάχιστο αλάτι, 2 κούπες μαγιονέζα.
Σε ένα μπολ κόβουμε τις πατάτες σε κύβους, προσθέτουμε τα καρότα, τις πιπεριές και τα υπόλοιπα υλικά ψιλοκομμένα. Στο τέλος προσθέτουμε και τη μαγιονέζα και ανακατεύουμε καλά να ενωθούν τα υλικά. Για να φτιάξετε σπιτική μαγιονέζα, μέσα σε 10 λεπτά, για αυτήν την πατατοσαλάτα, δείτε στην περιγραφή του βίντεο. Βραστή γλυκόξινη σαλάτα του Θείου Βαγγέλη. Υλικά. 2 κιλά μελιτζάνες, 1 κιλό πιπεριές, 500 γραμμάρια καρότα, 400 ml ελαιόλαδο, 150 ml ξύδι, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 1 σκελίδα σκόρδου ολόκληρη, 1 ματσάκι μαϊντανό, 1 κουταλιά σούπα σαλάτι χοντρό. Πλύντε καλά και σκουπίστε τα λαχανικά. Τρίψτε τα καρότα σε χοντρό τρίφτη. Καθαρίστε τα σκόρδα και περάστε τα από το μούλτι. Κόψτε σε λωρίδες τις πιπεριές. Καθαρίστε και κόψτε σε καρεδάκια τις μελιτζάνες. Σε βαθιά κατσαρόλα, ρίξτε το λάδι, το ξύδι και τη ζάχαρη και αφήστε να ζεσταθούν, ώσπου να λιώσει η ζάχαρη. Προσθέστε τα λαχανικά, το σκόρδο και το μαϊντανό ψιλοκομμένο και αφήστε να βράσουν σε σιγανή φωτιά για μισή ώρα με 40 λεπτά, ανακατεύοντας τακτικά. Η γλυκόξινη σαλάτα είναι έτοιμη. Δοκιμάστε και προσθέστε αλάτι αν το χρειάζεστε. Καλή επιτυχία! Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Αν σου άρεσε το βίντεο, άφησε ένα like ή ένα σχόλιο ή κοινοποίησε στους φίλους σου. Για περισσότερα βίντεο κάνε εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχάσεις να επισκεφτείς το ηχομαγειρέματα.gr για περισσότερες συνταγές. We'll be right back.